Ελλάδα πονεμένη μας και καταφρονεμένη, πατρίδα μας γυμνή εσύ και τόσο ταλαιπωρημένη. Που σέκλαψαν γενιές πολλές, γέροι, παιδιά και νέοι, γιατί να σε βυζένουνε τουρκοκαπετανέοι. Μάτωσανε τα πόδια μου, λαμβώθηκε η καρδιά μου, απ' του πολέμου τη φωτιά, τρόμαξε η λαλιά μου. Χαθήκανε τα σπίτια μου, σκοτώσαν τα παιδιά μου, κομμάτιασαν τα ρούχα μου και τα υπάρχοντά μου. Βοήθησε μας μου. Βοήθησε τα παιδιά μου. Λοιπόν, το συγκεκριμένο βίντεο το οποίο παρακολουθήσαμε, αποσπάσματα βέβαια, είναι δημιουργία, έμπνευση Ελλήνων που μένουν στο μακρινό Τορόντο. Στον Καναδά, σωστά, μια θεατρική ομάδα. Ακριβώς. Η οποία έχει δημιουργήσει μια ταινία με αφορμή την επέτειο των 200 ναι. ετών. Και αυτό που παρακολουθήσαμε ήταν ένα απόσπασμα, από το τρέιλερ της ταινίας. Λοιπόν, πάμε στο Τορόντο. Πάμε στο Τορόντο του Καναδά, εκεί όπου θα συναντήσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Κριτών Τορόντο Ικνωσός, τον κύριο Ανδρέα Μπατάκη. Κύριε Μπατάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ και να ευχηθώ βέβαια και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά! Να είστε καλά και ευχαριστώ για τη σύνδεση. Για πείτε μας, πού βρίσκεστε. Βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Καταρχήν να σημειώσω κάτι, για να μην υπάρξει παρεξήγηση. Η θητεία μου ως πρόεδρος έληξε. Οπότε πλέον δεν είμαι ο πρόεδρος, είμαι στο Συμβούλιο βέβαια της Ένωσης. Δεν πειράζει, μία φορά πρόεδρος, πάντα πρόεδρος. Τώρα είμαι πρώην πρόεδρος. Πάντα πρόεδρος. Σωστά. Λοιπόν, βρίσκομαι, χρόνια πολλά σε όλους, ζήτω η πατρίδα. Βρισκόμαστε απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοπαλάντου, στην καρδιά της ελληνικής γειτονιάς, γιατί σκέφτηκα ότι είναι ό,τι πιο κατάλληλο για τη σημερινή ημέρα, αφού γιορτάζουμε και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Το κλίμα το οποίο κυριαρχεί εκεί στην Ομογένεια ποιο είναι? Κοιτάξτε, οι 350.000 Έλληνες και ελληνικής καταγωγής άνθρωποι που ζουν εδώ στον Καναδά είναι πολύ περήφανοι σήμερα. Είμαστε όλοι πολύ περήφανοι. Είμαστε ευγνώμονες που τουλάχιστον χαλάρωσαν λίγο τα μέτρα και επιτρέπουν στις εκκλησίες μέχρι 15% να μπορέσουν να γεμίσουν, οπότε μπορούν να παρακολουθήσουν κόσμος λειτουργίες. Και πλέον, όπως είδατε και από το βίντεο και το κλιπ, το τρέιλερ που δείξατε, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε διαδικτυακά ώστε να γιορτάσουμε την επέτειο αυτή. Σήμερα και κάνατε κάτι για την επέτειο, με αφορμή την επέτειο, έστω και διαδικτυακά, πέρα από αυτή την ταινία? Πάρα πολλές εκδηλώσεις γίνονται. Να σημειώσω ότι σε συνεργασία με το Προξενείο εδώ και άλλους ελληνικής καταγωγής πολιτικούς, το Τορόντο βάφεται στα χρώματα της Ελλάδος. Και τι εννοώ? Βλέπουμε χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Έγινε χθες το βράδυ μια τελετή για την πινακίδα του Τορόντο μπροστά από το Δημαρχείο της πόλης, με τον Δήμαρχο και τον πρόξενο, τον Έλληνα πρόξενο, ώστε να βαφτεί στα χρώματα της Γαλανόλευκης για να τιμήσουν τα 200 χρόνια την Ελληνική Επανάσταση. Οι καταράκτες του Νιαγάρα επίσης έγιναν γαλανόλευκοι, όπως θα δείτε από φωτογραφίες. Και απόψε και σήμερα θα είναι γαλανόλευκος και ο πύργος ο CN Towers στην καρδιά της πόλης, που είναι ένα από τα υψηλότερα κτίρια σε όλο τον κόσμο. Η νέα γενιά πώς αντιλαμβάνεται την εθνική μας επέτειο? Κοιτάξτε, εμείς περνάμε τα μηνύματα. Η ευθύνη, κακά τα ψέματα, είναι σε εμάς τους μεγάλους, τους ενήλικες, να τα περάσουμε στα παιδιά μας. Τα παιδιά κανονικά καταρχήν γίνονται παρελάσεις. Η ελληνική γειτονιά, ο δρόμος κλείνει για κάποια χιλιόμετρα και γίνεται ελληνική παρέλαση από όλους τους συλλόγους της εδώ Ομογένειας. Όχι μόνο τον Κρητικό, τον Παναρκαδικό, από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Από όπου μπορείτε να φανταστείτε, υπάρχει σύλλογος και ομοσπονδία εδώ. Οπότε φέτος δυστυχώς και πέρυσι αναγκαστήκαμε να μην κάνουμε τις παρελάσεις μας, αλλά τα παιδιά μας παρελάνουν κάθε χρόνο, ξέρουν την ιστορία μας, βλέπουν τι γίνεται και αγαπάνε την Ελλάδα, γιατί την Ελλάδα την κουβαλάμε μέσα μας. Μάλιστα. Και αυτό που είναι πολύ συγκινητικό να σας το πω είναι ότι
άνθρωποι που θα δείτε σε αυτό το τρέιλερ και άνθρωποι που ασχολούνται εδώ και αγαπάνε τόσο την Ελλάδα, δεν έχουν καν γεννηθεί στην Ελλάδα. Μάλιστα. Για να αντιληφθείτε την αγάπη που υπάρχει. Κύριε Μπατάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Πολύ ζεστό το μήνυμά σας. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας, θα τα ξαναπούμε πάλι. Πολύ ευχαρίστως και να ξέρετε ότι ένα άλλο από τα θετικά πράγματα που να ζει κανείς εδώ στον Καναδά και σαν Έλληνας είναι ότι ακόμα και ο Πρωθυπουργός του Καναδά έστειλε επιστολή στην ελληνική κοινότητα του Τορόντο. Βέβαια. Για να μας πει συγχαρητήρια για την επέτειο αυτή και να μας συγχαρεί. Και υπάρχει μια υποστήριξη εδώ των μεταναστών ώστε να κρατήσουμε την ταυτότητά μας και να προσφέρουμε και σε αυτή τη χώρα. Κύριε Μπατάκη. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Στους Βαγγέλες και Βαγγελίες. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό βράδυ.